Γεια σου! Τη φοράω καπέλο στο σπίτι, με ξεπερνάει. Τι μου κάνετε, αγαπημένοι και αγαπημένες sisters μου! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Abeba Vlog by WhatsApp. Και για να μην χαλάσει το σερί μας μετά τον άθλιο καιρό της Κρήτης, μαντέψτε που με στέλνει το WhatsApp αυτή τη φορά. Λίμνη, Πλαστήρα, Καλαμπάκα, Μετέωρα. Ή αλλιώς Βόρειος Πόλος. Και εννοείται, έφαγα κράξιμο από τη μάνα. Μπίσου καλά, θα και κρύο. Η βαλίτσα μου είναι διπλάσια από την τελευταία φορά. Μάλιστα, Γιάννη, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά από την Λίμνη Πλαστήρα. Καλέ! Φωλικιά μου! Αλλά δεν πειράζει, αστεράκια μου. Χαλάλι το ψύχος και τα κρυοπαγήματα. Θα κάνουμε τρέλες. Γιατί Abeba Vlog. Το κλασικό μου τσαντήρι εδώ πέρα. Δεν γίνεται να μην σας το δείξω. Να σου πω, άφησε και κανένα like. Κάνει και καμία εγγραφή για να μην χάνεις κανένα επεισόδιο Abeba Vlog εδώ πέρα. Μην χάνεις την ταλέπα μας. Και Abeba Vlog, φύγαμε για Ανταρκτική. Για Λίμνη Πλαστήρα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, όλα αυτά τέλος πάντων. Καληνύχτα, τα λέμε. Καλημέρα, sisters. Όταν έχω βάλει τόσα ρούχα, παιδιά, που έχω σκάσει. Άρα πάρουμε ταξί. Μπράβο. Έλα, πάμε, δώσε το. Άμα το βάλω το κλειδί. Όχι, τώρα έσβησε τα μάξι. Αλλά το ρίξα τα παίξω. Έσβησε τα μάξι και πώς ανοίξει το προπαγκάζ. Περίμενε. Παιδιά, έχουμε πάρει ηλεκτρικό αμάξι και δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε πώς ανοίγει το προπαγκάζ, ούτε πώς ανοίγουν οι πόρτες. Πριν δεν ήξερε να το βάλει μπρος. Να δείτε, θα φάμε όλα, θα ξεφορτίσει και δεν θα ξέρουμε πώς φορτίζει μετά. Τρίτη φορά. Ναι, περάσαμε τρεις φορές τα διόδια γιατί χάσαμε τρεις φορές τον δρόμο. Παιδιά, η μπαταρία είχε πέσει από την αρχή του ταξιδιού πάρα πολύ. Μετά από 40 λεπτά είχε φτάσει στο 17%. Βρήκαμε ένα βενζινάδικο με ηλεκτρική παροχή, αλλά τσάμπα την είχανε, δεν δούλευε καν. Θα πεθάνουμε όλοι στο κρύο. Η τελευταία μας λύση ήταν να σταματήσουμε σε ένα άκυρο βενζινάδικο και να δανειστούμε μία απλή πρίζα. Παιδιά, βάλαμε μπαλαντέζ εδώ πέρα. Γιατί η μπαταρία μας ήταν στο 9%, παιδιά, θα μέναμε. Εδώ πέρα δεν έχουν για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, οπότε απλά το συνδέσαμε σε μία μπαλαντέζα. Το επόμενο ήταν να πάμε σε κανένα σπίτι να αρχίσουμε να βαράμε πόρτες. Γεια σας, μείναμε. Καλύτερη κουμπόρτα από τη Βέλγια. Έξι κουμπόρτες στο ροπάκινο, 3-0. Περιμέναμε 25 λεπτά εδώ και δεν φόρτισε ούτε 5%. Που έχουμε μπλέξει, ρε παιδιά. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε ένα σημείο που γράφει το Google ότι τα έχει φορτιστεί. Φόρτισε 1%. Έχει οδηγίες χρήσης. Παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε να φορτίσουμε το αμάξι γιατί θέλει μια εφαρμογή. Και δεν μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή γιατί κάποιος δεν τους αφήνει. Και είμαστε στα μέσα της Λαμίας, δεν ξέρω πού είμαστε. Πω, το ηλεκτρικό μας έφαγε, η οικολογία. Αλλά θα ξημερώσουμε μέχρι να φορτίσει αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Και ήρθαμε σε ένα άκυρο μέρος να παρατήσουμε τη Χρυσόμυγα και να πάρουμε ένα φυσιολογικό αμάξι. Γιατί, παιδιά, το αυτοκίνητο ξεφορτίζει πάρα πολύ γρήγορα και όλη την ώρα είχαμε άγχος μη μείνουμε. Το νέο μας αμάξι. Τώρα θα έπρεπε να είχαμε φτάσει εδώ και μία ώρα περίπου και είμαστε στα μέσα. Πήγαμε από το αυτόματο ηλεκτρικό πολυτελείας. Στην κουμούτσα. Στην κουμούτσα. Γι' αυτό εδώ το πράγμα, τζαφλάρι μες στη μέση. Ήρθαμε να φάμε σε μια ταβέρνα. Παιδιά, νιώθω ότι ο κόσμος μου έχει γίνει τριπλάσιος. Τόση ώρα καθόμασταν στο αμάξι. Μην τα λέτε πλευρό τους, γιατί δεν είναι πλευρά. Αυτό που σας έλεγα δεν ευχαριστώ, μα. Αυτό είναι μπιφτεκός άνθρωπος. Είναι παπούτσι. Όχι, ρε. Όχι, ρε, παιδιά. Παιδιά, θα γεννήσω. Το κετό στα χιόνια, έχετε ξαναδεί. Η Γκάγκα στα χιόνια. Ωραία είναι εδώ. Καλά που ήρθαμε. Καλά, φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Μετά από τόση ταλέπα ταξίζουμε, sisters. Ταλέπα με το ηλεκτρικό, αλλιώς δεν κάναμε τίποτα άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν πόση ώρα φάγαμε, πραγματικά. Πριν 2 ώρες και πάλι θέλει να φάει. Το μονάντερο. Παιδιά, σήμερα δεν κάναμε καμία δραστηριότητα, τίποτα. Να δω αύριο τι θα πρωτοκάνουμε. Έχουμε λιμνοποδήλατο, έχουμε τοξοβολία, έχουμε μελιγνωσία. Λοιπόν, sisters μου, θα τα πούμε αύριο το βράδυ γιατί. Έχω πιαστεί. Παίρνει delivery. Το μάτι σας πήρε ή έκανα λάθος.
Ωραία, θέλω μια φρουτοσαλάτα με γιαούρτι και κοκορέτσι. Παπάκι εκεί, έτσι, ωραία. Ένα μέλι χάθηκε, να βάλουμε ένα μελάκι. Πάμε να φάμε, γιατί κάτι άλλο δεν κάνουμε σε αυτή την εκδρομή. Το σαλούν. Αυτό τι είναι, πως είναι, τσίπουρο. Είναι. Τσίπουρο. Λίγα πράγματα γενικά. Έφυγα από το πρωινό μόνη μου. Πού πάω, σίγουρα θα χαθώ τώρα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει παιχτεί μεγάλη βλακεία με το χιόνι. Θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι σήμερα θα κάναμε και μελιγνωσία? Ναι, το φορτηγό που κουβάλαγε τα μέλια, τις κερίθρες, όλα αυτά. Κόλλησε στον πάγο. Δεν ξέρω, γενικά αυτός ο καιρός μας έχει αλλάξει πάρα πολύ το πλάνο. Παντού με κυνηγάει μια πνευμονία εμένα. Και εννοείται, μην ξεχνάτε το WhatsApp Experiences, όπου μπαίνετε για να κλείσετε κι εσείς τις δικές σας αποδράσεις. Έχει από σινεμά, από δραστηριότητες, φαγητά, όλα αυτά. Έχει μια γάτα πάνω στο μαγαζί της. Και ίσον έκει λίγο φιλανέ και λέτε παιδιά. Τε μοναδιά μου και κρύβε πάλι! Λαγιοντάρι! Ήρθαμε στην τοξοβολία και στα λιμνοποδήλατα. Έβγει ο άλλος. Με την όπι... πίσω πετάλι, πίσω πετάλι, για να φύγεις προς τα πίσω. Όπισθεν, όπισθεν! Παιδιά, είμαι στη μέση μιας λίμνης. Ο Χριστός! Πάει πολύ έντονα, θα ξαπέσω. Τώρα θα έρθουν εκείνα τα ψάρια, το Ice Age. Θα βουτήξει, πέσει πάνω μου και θα με φάνε. Σύστε! Εντάξει, απίστευτο. Φανταστείτε λίγο πόσα πράγματα έχουν πέσει εδώ μέσα και λέει πέφτει και το κινητό μου τώρα. Τελειώσαμε το λίμνο ποδήλατο και τώρα ήρθαμε για την τοξοβολία. Κοιτάξτε εδώ, ωραία τοξάκια. Αμαζόνα, Αμαζόνα. Τι είναι το αρκουδάκι? Εδώ, παιδιά, είμαστε 20 λεπτά περίπου απόσταση από εκεί που ήμασταν πριν. Και απλά δείτε το κλίμα πως είναι. Καμία σχέση, καθόλου χιόνι. Ήρθαμε να φάμε στην Καρδίτσα. Φίλος μου, για τώρα πάμε προς Καλαμπάκα, είναι γύρω στα 45 λεπτά από εδώ. Είχε ένα περιστέρι εκεί, θα το φάω κι αυτό. Και εκεί μαντέψτε τι θα κάνουμε, εννοείται δραστηριότητα με κάρδιο. Για να την πάθουμε καλά την αναρρόφηση. Αυτά θα ακούγονται μετά στην τουαλέτα. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει λίγο να αποφασίσουμε πώς θα πάμε στα Μετέωρα. Πες εσύ μια επιλογή. Άλογα. Εσύ? Αμάξι. Ποδήλατο. Ωραία, θα κάνω μπέμπα vlog για να αποφασίσουμε. Α, μπέμπα vlog, του κύθε vlog. Α, μπέμπα vlog, του κύθε vlog, big vlog. Τι ήσουνε? Ποδήλατο. Ποδήλατα. Πώς θα πάμε, ρε παιδιά, με ποδήλατο? Φτάσαμε Μετέωρα και έχουμε έρθει εδώ στο μαγαζί που θα κάνουμε τα e-bikes, που είναι ποδήλατα ηλεκτρικά, δεν ξέρω, με γκάζι, θα το δούμε αυτό. Πόση ώρα είναι η διαδρομή, είπαμε? Μαζί με τη στάση θα κάνουμε γύρω στο τρίωρο. Α, αυτό εκεί τι είναι? Αυτό είναι ένα από τα παλιά μοναστήρια, από τα 24 που λέγαμε αυθεντικά μοναστήρια, ήταν το μοναστήρι του Αγιώργη. Αυτό είναι ο Αγιώργης ο Μαντιλάς. Ποιο εκεί που είναι αυτά τα κόκκινα πράγματα? Εκεί είναι τα μαντήλια, γι' αυτό το λένε μαντιλά. Είναι ένα παλιό έθιμο. Κάθε χρόνο του Αγίου Γεωργίου ο κόσμος δίνει τα μαντήλια του, τα τάματα, στους εδώ τοπικούς αναρχητές. Και αναρχητές σκαρφαλώνουν πάνω να δώσουν τα τάματα. Το κλέφτες, δεν μπορούμε. Τι να κλέψουμε αυτό? Παγιτά, κρασιά, όλα. Γενικότερα υπήρχε και η αντίληψη ότι τα μοναστήρια, όπως και ό,τι έχουν πλούτο. Παιδιά, εδώ αυτό το ασπράκι που βλέπετε είναι ένα κουτί το οποίο έχει μέσα το βιβλίο των αναρχητών, λέει. Και άμα το σκαρφαλώσει αυτό το βουναλάκι, ας πούμε, ανοίγεις το κουτί και γράφεις το όνομά σου ή ό,τι θες, τέλος πάντων. Μάιο έχει τον αγώνα. Αυτό. Αναρρόφηση. Πάλι τρώμε. Η ίδια περιοχή κάτω από την πόλη που βλέπουμε τώρα υπήρχε το αρχαίο Αιγίνιο.
Μια πόλη χτισμένη περίπου στα 2000 χρόνια π.Χ. Και όλοι έχουμε την ίδια πορεία. Πώς δημιουργήθηκαν τα μετέωρα? Λοιπόν, πριν εκατομμύρια χρόνια σε αυτήν εδώ την περιοχή, μέχρι και η υψηλότερη κορφή των μετεώρων, που είναι αυτή εδώ, καλυπτόταν από νερό. Το οποίο κάποια στιγμή ξεχύθηκε λόγω ενός φαινομένου και το ίζημα, το κατακάθι που υπήρχε μέσα στο νερό, σχημάτισε τα μετέωρα. Λέγεται ότι σε κάποιες κορυφές έχουν βρεθεί απολιθωμένα όστρακα. Αναβαίνουμε στην κορυφή. One, two, three, Αβέβα, βλόγκ! Το τρία, ναι. Ένα, δύο, τρία, Αβέβα, βλόγκ! Έλα, κοπελιά! Είσαι από εδώ! Παναγία μου! Πώς σε λένε? Τελειώσαμε, τώρα πάμε στο άλλο ξενοδοχείο της Καλαμπάκας που έχουμε κλείσει. Παιδιά, πάρα πολύ κρύο, δεν φαντάζεστε, στο κατέβα που δεν κάνεις πετάλι, οπότε δεν ζεσταίνεσαι, κρυώνεις τέρμα. Φόραγα διπλό μπουφάν, πάνω από αυτό μου έδωσε κι άλλο. Κρυοπάγημα πέμπτο. Είμαστε πάλι για πάλι. Τι είναι? Είναι τα γάτια. Είπαμε, δεν έχει μεγαλώσει τόσο κοιλιά. Παναγία μου, είναι τρομακτικό. Φτάσαμε ξενοδοχείο. Κάτω από τα μετέωρα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Παιδιά, είναι τέρμα ωραίο. Και ζεστό. Θα φύγει πνευμονία από μέσα μου. Παιδιά, πολύ κούραση σήμερα. Κάναμε τα πάντα. Και όλα αυτά γιατί χθες που ήρθαμε δεν κάναμε τίποτα λόγω του καιρού. Αύριο, παιδιά, πρωί-πρωί στο Abeba Vlog έχει τεράστιο περίπατο μέσα από μοναστήρια και αυτά. Δεν ξέρω πού θα μας πάνε. Θα περπατάμε για κάνα τρίωρο. Οπότε θα σας καληνυχτήσω. Τα λέμε αύριο, σύστερ. Wow. Είμαι στη φυλακή. Μόλις γύρισα από το πρωινό. Ο λόγος που δεν τα τράβηξα είναι επειδή ήταν το πιο φυσιολογικό πρωινό που έχω φάει σε αυτά τα ταξίδια μέχρι τώρα. Είναι η μόνη φορά που δεν νιώθω έγκυος. Περιμένουμε τον οδηγό του Πούλμαν για να μας ανεβάσει μέχρι ένα σημείο να αρχίσουμε το περίπατο και δεν ξέρουμε πού είναι. Έχει περάσει ένα τέταρτο από το ραντεβού μας. Τσάπο ξυπνήσαμε νωρίς και τρώγαμε πρωινό σαν γουρούνια για να προλάβουμε. Μου γι' κάτσε το κορνφλέξ εδώ. Of course, I will explain you everything you're about to see. All larger parts of the rocks will break since the 2nd century BC. Το έδαφος έτσι. Παναγία μου, θα το μας πέσει. Παντού έχει. Τα κατσίκας, παντού! Γιατί όπου πάω πρέπει να έχει. Ωχ. Παναγία μου. The mountains are calling and I have to go. Τι είναι αυτό? That is heaven. Θα πω εδώ μέσα, θα μείνω εδώ. Κοίτα πόσο τεράστια είναι. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Όντως. Έχει παράθυρα. Είμαστε μέσα σε ένα δέντρο casual. Πώς θα μπούμε να πάμε? Αυτό είναι φυσικό βεσέ. Μπαίνεις εδώ μέσα. Έχει και φυσικό καζανάκι εδώ από κείτε. Α, σκοτωθούμε. Η παπαντή. Το καλύτερο σύστημα ένδυσης. Α, δεν κάποιο νέο. Photos on the cross, but not close to the edge. Ποιος είναι αυτός? He's a hero, of course. He's a hero. Came on that cave and they found the second monastic community. Η Παπαντή, all presentation of the area. And right after that, 19... But this like this one, people should be able to... Λίστα. Η Πέπα η γουρούναζε εδώ. Λάσπες, νερά, τώρα... Πάγος, ο άλλος χάθηκε, πήγε να κατουρίσει και χάθηκε, τέλειο. Τα βουνά το έχουν αυτό, όποιος πάει μόνος του. Χάνεται. Πάει να τον βρει. Εδώ αυτά τα σύρματα που βλέπετε είναι για να μεταφέρονται οι μοναχοί από τη μία πλευρά στην άλλη με τελεφερίκ. Σιγά μην περπατάγανε κιόλας. Μυρίζει μοναστήρα. Φαντάζω τώρα να σου πέσει ο βράχος στο κεφάλι. Βλέπεις κάποιοι. Θα σου πει. Μας πέφτουν οι φούστες. Εδώ, δείτε λουπ. Εντάξει, βάλαμε αυτά τα τραπεζωμάτια. Αχ, συγγνώμη, χωραφώ. Ναι, τις φούστες τις φορέσαμε γιατί αλλιώς δεν μας επέτρεπα να μπούμε μέσα. Το μοναστήρι έχει συγκεκριμένο dress code. Ψάχνουμε ένα παγκάκι. Δεν το βρίσκω το παγκάκι. Τελικά έχει όντως παγκάκι.
εδώ, με πάλι. Πέντε χιλιόμετρο και έχουμε σαν. Γυρίσαμε. Εντάξει, από αυτό το ταξίδι μπορώ ξεκάθαρα να ξεχωρίσω τα μετέωρα. Αυτό το γεωλογικό φαινόμενο που έχει συμβεί εκεί πέρα δεν νομίζω να υπάρχει αλλού στον κόσμο. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Και εννοείται τα μοναστήρια και η θέα που θα δείτε από εκεί πάνω. Εντάξει, να το κάνετε μία φορά στη ζωή σας τουλάχιστον. Πρέπει, επιβάλλεται. Και μετά μπορείς να πεθάνεις ελεύθερα. Τώρα, όσον αφορά τη λίμνη πλαστήρα, εντάξει, το χιονάκι λίγο μας ταλαιπώρησε, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, μωρέ, κάνεις τοξοβολία, κάνεις το λιμνοποδήλατό σου, καλά ήταν. Α, και ήρθε η ώρα να δούμε ποιο θα είναι ο επόμενο μας προορισμός. Για πάμε να παίξουμε ένα μπεμπα vlog να δούμε τι θα τύχει. Παρακαλώ, δώσε μου ένα ζεστό προορισμό. Όχι άλλα χιόνια, δεν αντέχω. Ανακατεύουμε τους προορισμούς. Αμπέμπα vlog του Κίθε vlog. Αμπέμπα vlog του Κίθε vlog. Βλικ vlog. Σε παρακαλώ, κάτσε ζεστό. Α, Πελοπόννησος. Παιδιά, νομίζω πως επιτέλους θα ζεσταθούμε λίγο. Φύγε πνευμονία, φύγε. Τώρα Πελοπόννησο δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχει κρύο. Αυτά ήταν από Paris μου, σχολιάστε μου κάτω στο βίντεο τι σκέψεις έχετε. Και τα λέμε στο επόμενο Abeba Vlog στο κανάλι του WhatsApp σε 2 εβδομάδες. Bye!